Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα. Καλώ ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή στο κανάλι μα. Εν μέσω κοσμογονικών εξελίξεων δεν είναι υπερβολή, αλλά αυτά τα οποία συμβαίνουν τι τελευταίε ώρε δείχνουν ότι πάμε όχι απλά σε μία αλλαγή συσχετισμών στην ευρύτερη περιοχή τη Μέση Ανατολή και τη Ανατολική Μεσογείου, αλλά πάμε, αλλά πάμε σε μία συνολική αναδιάταξη και συνόρων. Κατά την γνώμη μου και με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, πάμε και για δημιουργία νέων κρατών και βέβαια υπονοούμε το Κουρδιστάν. Πάμε να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω. Επαναλαμβάνουν ραγδαίε οι εξελίξει, πολύ σημαντικέ και δείχνουν δομικέ αλλαγέ στον χάρτη. Ιωάννη Μάζη, ο πλέον κατάλληλο θα συζητήσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη. Να ξεκινήσω από κάτι το οποίο πηγαίνει πίσω αρκετά χρόνια σε ένα συνέδριο του Υπουργείου Εθνική Άμυνα πριν αρκετά χρόνια, είχατε παρουσιάσει έναν χάρτη του Αμερικανικού στρατού, του γεωγράφου του Ραλφ Πίτερ. Ήταν η πρώτη φορά που είχε παρουσιαστεί για τη Νέα Μέση Ανατολή. όπου εκεί αποτυπωνόταν μια νέα, μια νέα κρατική οντότητα μεταξύ άλλων του Κουρδιστάν και όχι μόνο. Είχαμε τον Παλουχιστάν, είχαμε ένα ιερό κράτος από τα εδάφη τη Σαουδική Αραβία. Γενικά είχαμε μια συνολική αναδιάταξη συνόρων. Τώρα φαίνεται ότι ήρθε η ώρα. Ναι. Ε, θυμάμαι τότε ότι ήταν ο εξαίρετο αξιωματικό ο κύριο Χινοφώτη αρχηγό Γεθά ε, όταν έγινε αυτό το συνέδριο. Ε, και είχε δημιουργηθεί μία ε, διπλωματική ένταση διότι είχε πέσει απάνω μου το πρακτορείο Ανατολού, η τουρκική πρεσβεία και όλα τα άλλα, θέλοντας να καταγγείλουν την παρουσίαση αυτού του χάρτη, η οποία δεν είχε κανένα άλλο στόχο παρά να εξηγήσει ότι εκεί μέσα αναπτύσσονται κάποιες δυναμικές τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ο Ραλφ Πίτερς το 2006 σε ένα άρθρο του σε πολύ σημαντικό αμερικανικό στρατιωτικό περιοδικό ε, είχε, το άρθρο του είχε τίτλο Blood Borders ε, Ματωμένα σύνορα ε, Αυτό λοιπόν το άρθρο παρουσίαζε ένα μεγάλο κουρδιστάν του ένωνε ε, τις κουρδικές περιφέρειες της Τουρκίας του Ιράν, του Βορείου Ιράκ και της Συρίας ε, Πρέπει να τονίσω ότι η πρόσκληση αυτή η οποία έγινε από, τον, από την διοίκηση την μελλοντική Τραμπ του Σύρου αρχηγού του επιτελείου του Δημοκρατικού Στρατού Συρίας και, του, και της εκπροσώπου του αντίστοιχου θεσμικού οργάνου δηλαδή δύο Κούρδων ουσιαστικά τη Συρίας, μας δείχνει τι. Μας δείχνει ότι η νέα διοίκηση Τραμπ αναγνωρίζει θεσμική οντότητα, θεσμική ύπαρξη σε αυτόν τον λαό και δίνοντας βάρος μάλιστα στη Συρία, η οποία έχει και ένα, μια ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία επέμεινε να αποκτήσει ένα διάδρομο στη Βόρεια Συρία, μήκους 150 χιλιόμετρων και βάθος 60. Τελικά πήρε κάπου 60-70 χιλιόμετρα και βάθος 30 και μάλιστα ε, εκεί είχε ανακαστεί να δεχθεί ε, στις περιπολίες της και τη συμμετοχή των ρωσικών περιπολιών. Ε, αυτό βεβαίως τι δηλώνει. Δηλώνει ότι αυτός ο διάδρομος, ε, όταν ενωθεί με την υπόλοιπη κουρδική οντότητα, μπορεί να μεταφέρει τα πετρέλαια της Μοσούλης και του Κυρκούκ απευθεία στη Μεσόγειο απέναντι από την Κύπρο. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Ε, και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η Βόρεια Κύπρος, που είναι αυτή που αντιμετωπίζει αυτόν τον αγωγό, ας πούμε τον βλέπει απέναντι, τα είναι, ε, είναι τα κατεχόμενα και μια Τουρκία, η οποία εάν υποστεί αυτού του είδους της εξελίξης και στο εδαφός της, το τελευταίο το οποίο θα προλαβαίνει να κοιτάξει θα είναι τη Βόρεια Κύπρο. Ε, αντιλαμβάνεστε επίσης τα οικονομικά συμφέροντα τα οποία κρύβονται πίσω, που δεν κρύβονται και τόσο δηλαδή, είναι εμφανέστατα, από αυτήν την επέκταση αυτού του αγωγού απέναντι από την Κύπρο και βεβαίως το Ισραήλ το οποίο χρησιμοποιεί την Κύπρο και θεωρεί την Κύπρο ω στρατηγικό βάθο και ω στρατηγικό πνεύμονα ασφαλεία του κράτου του, καταλαβαίνετε μαζί με τι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίε πλέον θέλουν να επιφέρουν μια άλλη τάξη πραγμάτων ειρηνική στη Μέση Ανατολή και να αποδώσουν δικαιοσύνη στο λαό αυτόν, στο έθνος αυτό, το μεγαλύτερο της περιοχής, το οποίο ε, δεν έχει κράτος, όπως είπε και ο Προταθεί ω σύμβουλο εθνική ασφαλείας του πρόεδρου Τραμπ και το είπε μάλιστα προσφάτω. Έτσι, α, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το παζλ ε, όταν το δούμε και με βάση αυτή την τελευταία κίνηση της διοικήσεω της μελλοντική Τραμπ για την πρόσκληση των δύο Κούρδων ηγετών ε, στην ορκομοσία του πρόεδρου Τραμπ, αντιλαμβάνεστε ότι το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά οδυνηρό για την Τουρκία. Και εξαιρετικά αυτό οφείλει... κάλεσε προκάλεσε, σοκ, διότι το, το κουρδική ημικρατική μικρατική υπόσταση, το λέω ημικρατική γιατί είναι de facto, δεν είναι de jure αναγνωρισμένη, με αυτή την κίνηση όμως ο Τραμπ να καλέσει τον στρατιωτικό ηγέτη και την πολιτική ηγεσία, τους δίνει επίσημα αναγνώριση. Πριν αυτό πρόκειται. Όταν προσκαλείς κάποιον στην ορκομοσία του Αμερικανού Προέδρου ως επικεφαλής, τους, ως επικεφαλής μιας οντότητας, ο οποίος αναγνωρίζει. Μα γιατί, γιατί προσκαλείς αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων εκεί, δεν προσκαλείς τον οποιονδήποτε περαστικό. Ε, συνεπώς ε, η Τουρκία πρέπει να αρχίσει να σοβαρεύεται. Και ξέρετε κύριε Καλαρίτη, ε, εκείνο το οποίο ε, παρατηρώ είναι ότι ε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη θετική συγκυρία αυτή και εδώ στην Ελλάδα. Γιατί μόνο αν τη συνειδητοποιήσουμε αυτή τη συγκυρία θα μπορέσουμε να κάνουμε συγκεκριμένη εθνική στρατηγική, εθνική προοπτική και μάλιστα προ όφελο των εθνικών συμφερόντων του ελληνισμού ολοκλήρου στη Μεσόγειο. Όχι μόνο τη Ελλάδα, αλλά και τη Κύπρου. Έχουμε μία, μια και το αναφέρετε, να κάνω μία σύντομη μια σύνοψη των όσων έχουν γίνει θετικών τελευταία, τα οποία μένει να δούμε εάν, εάν θα τα αξιοποιήσουμε. Προσωπικά έχω αμφιβολίε για τον βαθμό αξιοποίηση, αλλά μακάρι να βγω ψεύτη. Έχουμε μια σειρά προτάσεων, τοποθετήσεων από τον Τραμπ σε νευραλγικέ θέσει υπουργού εξωτερικών, σύμβουλο ασφαλεία, επικεφαλή των μυστικών υπηρεσιών, υπουργού άμυνα, οι οποίοι έχουν θέσει οι είναι αντιτουρκικές, αντιισλαμικέ, φιλοκουρδικέ και σε ό,τι αφορά στον υπουργό, προτινόμενο Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, έχει και γνώση τη περιοχή και θετική άποψη και θέση για μα, γιατί ήταν αυτό μαζί με τον Μενέντε που είχαν κάνει μια σειρά παρεμβάσεων και νομοσχεδίων. Ρούμπιο ε, Αν Άρα, μου επιτρέπετε, αυτό. θα πω κάτι. Δεν είναι αντιτουρκικές. Είναι ορθολογικές. Έχουν Φωστά. καταλάβει το ρόλο της Ισλαμιστικής Τουρκίας την, και αυτόν το ρόλο είναι που θέλουν να αναχαιτήσουν. Δηλαδή με μία άλλη Τουρκία δεν έχουν κανένα πρόβλημα οι άνθρωποι. Oh. Με μία σοβαρή δημοκρατική Τουρκία που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρηνική συνύπαρξη, το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση έχουν. Γι' αυτό είναι που λέω δεν είναι αντιτουρκικέ είναι Φωστό. ε, Ναι, γιατί ο, 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 ο Ερδογάν πάτησε πολλέ νάρκε. Δηλαδή, τήρησε, ανοιχτά εχθρική στάση, όχι στάση αντιπάλου, εχθρική πολεμική στάση κατά του Ισραήλ. Στήριξε ότι η τρομοκρατική οργάνωση υπάρχει στην περιοχή. Έχει υποτίσει και έχει γαλουχίσει όλη την έννοια των Τούρκων με έναν αντιαμερικανισμό και έναν αντιδυτικισμό και έναν αντισημιτισμό. Έκανε ε, στρατηγική συνεργασία. Περί αυτού πρόκειται να μην κρυβόμαστε με την ε, Ρωσία. Λειτουργεί ω μπροστινό τη Κίνα. Δεν άφησε τίποτα που να κάνει που να μην πειράζει του Αμερικανού. Ό,τι του πειράζει να το, το έκανε. Αν πατάει το κάδο, δηλαδή το, των ΗΠΑ, ε, τίποτα δεν άφησε. Σωστά τα λέτε. Και να πω και κάτι. Ε, ο κύριο Ερδογάν, όμω ε, θεώρησε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εκβιάσει. Αλλά θα πω το εξή ελπίζοντας ότι ο κύριος Πούτιν θα συμπεριφερθεί σοφά και θα περιορίσει τις απαντήσεις του στους αμερικανικούς ε, από μέσω Ουκρανίας με συμβατικά χτυπήματα γιατί ακριβώς βλέπει ότι τον χωρίζουν 45 μέρες από την ανάληψη της εξουσίας από τον κύριο Τραμπ με τον οποίο μπορούν να βρουν και να επιλύσουν το πρόβλημά τους. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι μετά την κατάργηση των ρωσικών κυρώσεων η, η Τουρκία χάνει οποιοδήποτε στρατηγικό της πλεονέκτημα είχε μέχρι σήμερα απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και χάνει οποιαδήποτε δυνατότητα και ικανότητα εκβιασμού απέναντι στην Ουάσιγκτον. Παράδειγματος χάρη, ε, είδατε ότι ήδη έχει αρχίσει το παιχνίδι να οξύνεται μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Δηλαδή, ε, ε, ο Ρώσος εκπρόσωπος ετώνησε σαφώς στον κύριο Ερδογάν, ε, ο κύριος Λαυρόφ για την ακρίβεια, ετώνησε σαφώς στον κύριο Ερδογάν, ότι να μην τολμήσει να πάει του s 400 στο στρατόπεδο του Ιντσιρλίκ. Ε, αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι ο κύριος Ερδογάν με κάτι τέτοιες κινήσεις, προσπαθεί να πέσει στα μαλακά. Απ' την άλλη όμως μεριά, έχει πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο και ο διάβολος πολύ σύντομα θα του ζητήσει το αντίτιμο. Λοιπόν, ξέρετε, αυτά είναι ε, τα κακά που έχουν οι κολοτούμπες, οι κυβιστήσει. Ε, δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξ, ε, δεν μπορείς να έχεις, ε, όπως λένε οι υπείς Τούρκοι, ε, γιατί περί υπέων πρόκειται και πολεμιστών, και μόνο τίποτα άλλο, ε, Μογγόλων Χάν. Μογγόλων και Χάν. Ε, λένε δεν μπορείς να υπέβεις δύο άλογα ταυτόχρονα. Το κάνουν οι μόνο κάτι ακροβάτες. Λοιπόν, εμείς λέμε δεν μπορείς να έχεις τα πόδια σου σε δύο βάρκες, γιατί είμαστε ναυτικός λαός. Λοιπόν, αυτό θα το πληρώσει ο κύριος Ερδογάν. Και ήρθε η ώρα να το πληρώσει. Και μάλιστα από έναν α, πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος επιδιώκει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και το έχει αποδείξει με τις συμφωνίες του Αβραάμ. Και θέλει να εξελίξει το αποτέλεσμα των συμφωνιών του Αβραάμ με τον Ινδικό Διάδρομο. Και βεβαίως η Χαμάς όταν χτύπησε στις 7 Οκτωβρίου χτύπησε για να πλήξει τις συμφωνίες του Αβραάμ. Δηλαδή ο κύριος Τραμπ αυτή τη στιγμή έρχεται να υποστηρίξει το πολιτικό του πρόγραμμα στη Μέση Ανατολή. Είναι πολύ σημαντικό να το αντιληφθούν η εγκέφαλοι του Υπουργείου Εξωτερικών εδώ στην Ελλάδα. Και ότι ό, όλο αυτό το έργο, όλο αυτό το σχέδιο έχει μία από τις απολύξεις του σε εμάς, σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Εδώ λοιπόν αρχίζουν και κουμπώνουν όλα σιγά σιγά. Έχουμε τις συμφωνίες Συμπάνω του Αβραμ που είχαν προηγηθεί επί πρώτη θητείας Τραμπ για να ησυχάσει η περιοχή και να μπορέσει να περάσει ο μεγάλος διάδρομος ο ΑΕΜΕ, Κινδία, Μέση Ανατολή, ε, Ισραήλ, Ιορδανία, χώρε του κόλπου, Ισραήλ, ε, Ιορδανία, Κύπρος, Ελλάδα. Ήταν προϋπόθεση η συμφωνία του Αβραάμ για να γίνει η περιοχή είναι, ελεγχόμενη. Ακριβώς, Προσπάθησαν το τεινάξιμο στον αέρα η Χαμά ω μπροστινό. Γιατί εδώ υπάρχει όχι ελεφαντασμό, υπάρχει ένα δράκο στο δωμάτιο. Ποιο δεν ήθελε τον διάδρομο, η Κίνα. Γιατί είναι ανταγωνιστικό ε, ναι. των δικών τη δρόμων του μεταξιού που είναι το, αυτό το πολυπλόκαμο. Ε, Άρα ο Ιβάν σε ό,τι πιο εχθρικό υπάρχει στι ΗΠΑ. έτσι; Μα αυτό λέω, ότι τίνα, τίναξε στον αέρα ουσιαστικά τι το πρόγραμμα του Πρόεδρου Τραμπ, το οποίο ε, έρχεται τώρα ο ίδιος ο Τραμπ να υπερασπιστεί. Είναι υπαρξιακό για τον ίδιο. Λοιπόν, α, 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 άμα καταλάβουμε αυτές τις λεπτές έννοιες ε, εδώ στην Ελλάδα, θα καταλάβουμε ότι έχουμε κάθε συμφέρον να στηρίξουμε την Αμερικανική Διοίκηση μέχρι τέλους για να μας στηρίξει και αυτή. Αυτό είναι το, το συμπέρασμα. Και έρχεται τώρα και το υποανάδυση Κουρδιστάν, ο κουρδικός παράγων για να το πω γιατί, για να μην προτρέχουμε, ο οποίος θα είναι κομβικό σημείο, θα ο βασικός εξισορροπητής στην περιοχή για να περάσουν... Ε, όλοι οι διάδρομοι εμπορευματικοί, ενεργειακοί, Και να δείτε, και, να δείτε και, ένα βασικό λόγο που εξυπηρετεί αυτό το Κουρδιστάν και που εξυπηρετεί και τα συμφέραντα ολοκλήρων, ολοκλήρων της Μέσης Ανατολής και του αραβικού κόσμου της Μέσης Ανατολής, ε, γιατί οι Ιρανοί δεν είναι Άραβες, έτσι είναι Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ε, ας αφήσουμε τις θρησκευτικέ διαφωνίες, αυτές δεν έχουν ούτως ή άλλως η μουσουλμανική αδερφότητα τις έχει ομογενοποιήσει. Προσέξτε, εάν δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, θα δημιουργηθεί μια αλυσιδωτή αντίδραση στο εσωτερικό του Ιράν, που θα πυροδοτήσει και τις αζερικές εθνικές ομάδες και τις βελές εθνικές ομάδες. Εάν αυτά συμβούν, και τα μισά από αυτά να συμβούν, και μόνο ο Κουρδιστάν Ιρανικό να γίνει, έχουμε μια αλλαγή καθεστώτως στο Ιράν, αν έχουμε αλλαγή καθεστώτο στο Ιράν, κόβεται το κεφάλι του χταποδιού, του οποίου τα πλοκάμια δημιουργούν μα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, στις Ηνωμένε Πολιτείε, στον Τραμπ και γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι που θα παιχτεί αυτή τη στιγμή, το σκάκι που θα παιχτεί αυτή τη στιγμή, έχει συγκεκριμένε κινήσει, τι οποίε τι ξέρουμε και εμεί, και το δράμα είναι ότι τι ξέρει και ο αντίπαλο. Αλλά, άρα λοιπόν εδώ τι χρειάζεται. Χρειάζεται οργάνωση, χρειάζεται ε, πεποίθηση, ε, επιμονή, υπομονή και αποτελεσματικότητα. Εάν δεν συμβεί και αυτό, με προλάβατε, η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και το Ιράν επιστρέψει με κάποιο τρόπο σε μια λειτουργική σχέση με τη Δύση, η Τουρκία θα αποδυναμωθεί έτσι. Είναι πέρατε. ο καλύτερος σύμμαχος της Δύσης και η Τουρκία θα μείνει μοναχή της. Yeah. Θα έχει, θα έχει, δύο βραχίονες, αν γίνει αυτό, η Δύση και το Ισραήλ στην περιοχή. Το Κουρδιστάν, το νέο Ιράν και την Τουρκία, η οποία θα έχει μείνει σε διαφορά φάσει, στηρίζοντα όλου αυτού οι οποίοι είναι απέναντι στην Βεβαίω. Για να, λοιπόν, για να προλάβουμε. ευχαριστούμε πάρα, πάρα, πολύ για ακόμα μια η φορά. Ενδιαφέροντε σχέδια. Αν αλλάξει καθεστώ και, γη και σοβαρευτεί, δεν θα είναι ούτε αυτή η μοναχή τη. Ναι. Αν γίνει κανονικό κράτο, δεν θα έχουμε ούτε εμεί πρόβλημα. Αλλά... Ε, ναι, βέβαια. Ακριβώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Καλαβίτη. Γεια σα. Ιωάννης Μάζη, τον ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά και εσά που ήσασταν και απόψε μαζί μα.